Λοιπόν, εδώ μαζί μας. Έχουμε μεγάλη και εκλεκτή παρέα. Ξεκινάμε κάθε λοιπόν. Κάθε μέρα τα ίδια πράγματα λες. Είμαστε φιλοξενούμενοι. Γιατί είμαστε Πρεβεζάνοι, γι' αυτό. Χαίρετε γι' αυτό. Καλημέρα σας. Κώστας Μπάρκας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Μιλτιάδης Βουτσιώτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Βουτσιώτη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους γιατί καθυστέρησα να έρθω, διότι στο μετρό Θεσσαλονίκης έπεσε ο Μουσαμάς και έξι στο μετρό. Έφτασα στην Αθήνα ο Κακομοίρης πανικόβλητος και φτάνοντας μου είπαν ότι απαγορεύονται συναθρήσεις με πάνω από 2-3 άτομα. Και ασφάλειά μου δεν μπορούσα να με βρει. Ο Μουσαμάς μπορεί να έρθει, κύριε Βελόπουλε, αλλά τα έργα συνεχίζονται ναι, και θα είναι Μουσαμάδες, έργα σε δύο χρόνια σε λειτουργία ναι, που για δεκαετίες κοροϊδεύανε κυβερνήσεις. Τα υπόλοιπα με τους Μουσαμάδες είναι του Τσίπρα. Πέστε και αυτό ότι για δεκαετίες κοροϊδεύανε κυβερνήσεις της Θεσσαλονικής. Το είπα, συγγνώμη που καθυστέρησε. Μουσαμάδες, πέστε το Μουσαμάδες. Κακό ο Μουσαμάς, κύριε Βελόπουλε. Κακό ο Μουσαμάς. Όχι, όχι, ένα τώρα. Κύριε Παπαδάκη, κακό ο Μουσαμάς, αλλά τα έργα είναι πραγματικά και ολοκληρώνονται. Ωραία, ωραία. Και οι Θεσσαλονικοί θα έχουν μετρό. Ναι. Η Μέρκελ είναι εδώ, δεν σε ενοχλεί. Εμένα. Είναι εδώ, να σου πω κάτι. Τι να με ενοχλήσει πλέον. Ένα go back έγινε, καλώς ήρθατε. Κοιτάξτε, εγώ θα κρατήσω κάτι πολύ απλό. Και θα θυμίσω σήμερα τι ημέρα έχουμε. Είναι 11 Ιανουαρίου του 1989. Ο Καραμαλής είχε δηλώσει το εξής. Η Ελλάς είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. 11 Ιανουαρίου του 2019. Ο Καμένος δεν ψηφίζει πρέσπες, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Η του ποταμιού. Ψηφίζουν πρέσπες, αλλά δεν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Μιλάμε για παράκουση. Μιλάμε για φρενοκομείο. Όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Παπαδάκη, δείχνει κάτι πολύ απλό. Το μόνο που ενδιαφέρει μερικούς είναι οι καρέκλες. Να προσθέσω κάτι. Η κυρία Μέρκελ δεν είχε κανένα άλογο παρά για το Σκοπιανό. Αυτό την ενδιαφέρει. Και η πρώτη δήλωσή της, αν τη δείτε προσεκτικά όλοι και την ακούσετε, θα διαβάσω αυτούς γιατί τα γερμανικά μου είναι καλά. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη Τσίπρα στη συμφωνία των Πρεσπών, διότι έχουμε συμφέροντα. Λέω η Γερμανία έχει συμφέροντα να τελειώσει το Σκοπιανό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί πρέπει η Ελλάς να βοηθήσει τη Γερμανία, μια μεγάλη χώρα, για τα δικά της συμφέροντα, και όχι η συμμαχή Γερμανία να βοηθήσει την Ελλάδα να μην δώσουμε το όνομα Μακεδονία. Είναι μια αντιστροφή του λόγου της Μέρκελ. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Το όνομα είναι η ψυχή της Μακεδονίας. Και το όνομα φέρνει και άλλα πράγματα. Είτε βόρεια, είτε νότια, είναι Μακεδονία. Τα άνω πετράλωνα και τα κάτω πετράλωνα τα ξέρουμε ως πετράλωνα. Δεν τα ξέρουμε ως άνω πετράλωνα. Λέμε πού είσαι, από τα πετράλωνα. Έτσι θα πηγαίνει ο Σκοπιανός και θα είναι Μακεδόνας. Και το χειρότερο για να το κλείσω, για να μην τρώω και το χρόνο των υπολείπων. Εμένα με προβληματίζει άλλο, κύριε Παπαδάκη. Έχουμε γεμίσει με συλλόγους στη Βόρεια Ελλάδα, περίεργους συλλόγους, μακεδονικούς. Γηγενείς μακεδονικούς συλλόγους για τη γλώσσα τη μακεδονική. Σέρες, σας λέω και περιοχές. Καταστατικά πραγματικά που πέρασαν από ελληνικά δικαστήρια. Αριδαία, Μαρίνα Νάουσας, Φλόρινα. Άρχισαν λοιπόν να ανάβουμε φωτιές μόνοι μας. Και ρωτώ και τελευταία μου ερώτηση. Για ποιο λόγο η Ελλάδα να είναι η επισπεύδουσα χώρα. Για ποιο λόγο να πούμε ναι σε ένα έγκλημα το οποίο αφορά Αλβανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Γιατί αν ήμασταν σοβαρή χώρα θα έπρεπε να καλέσουμε τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Ακόμη και τον πρόεδρο της Αλβανίας που προσβάλλει την Ελλάδα με τον Βόρειο Ήπειρό μας. Να συζητήσουμε γιατί αφορά και αυτές τις χώρες. Τι δίνουμε, ξέρετε. Η Βουλγαρία αντιδρά. Οι Αλβανοί λένε όχι. Εμείς είμαστε χρήσιμοι, λύθηκοι, πρόθυμοι. Δίνουμε την ιστορία μας. Από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική το καλοκαίρι, γιατί πηγαίνω συχνά εγώ, κύριε Παδάκη, θα λέμε Σκοπιανούς ποιοι είστε και θα λέμε είμαστε Μακεδόνες. Και θα λένε και τον Μπέγκαντε Γκρέτσκι Μπέγκαντε από τη Μακεδονία. Ξέρετε τι σημαίνει Μπέγκαντε Γκρέτσκι Μπέγκαντε, κύριε Παπαδάκη. Αυτό χόρευαν στην Άουσα πριν από μια εβδομάδα κάποιοι αυτονομιστές, και το λέω ευθέως, σημαίνει φύγετε Έλληνες από τη Μακεδονία, γιατί εδώ είναι η Μακεδονία. Αυτά θα έχουμε και τώρα έλξε ο ασκός του. Έχουμε άλλους δύο-τρεις. Οι οποίοι λένε. Όχι στην κυβέρνηση, αλλά ναι στις πρέσπες. Ναι. Όχι στην ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ναι στις πρέσπες. Πού είσαι Καραμαλή. Οπότε είναι μια κατάσταση. Γι' αυτό εγώ. Κύριε θα δούμε. Παπαδάκη, μπορώ να πω. Ναι, ένα γρήγορο. Και θα μας κόψουν στον αέρα. Εγώ θέλω από τη Νέα Δημοκρατία να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Ας αφήσουμε το χθες. Πάμε προς σήμερα. Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέω ότι συμφωνίες δεν αλλάζουν αν τις υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Οι συμφωνίες οι διεθνείς αλλάζουν. Αρκεί να έχει τη βούληση και τη διάθεση. Λέω λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το απενεννοημένο, το έγκλημα και αναγνωρίζει το κράτη, Βόρεια Μακεδονία. Η Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει τον κύριο Μητσοτάκη που λέει δεν αλλάζουν τις συμφωνίες ή θα την αλλάξει η συμφωνία. Παραδείγματος χάρη, συμφωνία με το εμπόριο, ο Τραμπ την κατήργησε. Το Ισραήλ μετέφερε την πρωτεύουσά του όπου θέλει, όποτε θέλει, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Άρα λοιπόν οι διεθνείς συμφωνίες αλλάζουν. Αυτό ψέμα πρέπει να σταματήσει από τη Νέα Δημοκρατία και να μην παρακαλάει η Νέα Δημοκρατία να το λύσουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ για να μην το κουβαλάει αυτός ως Νέα Δημοκρατία ο επόμενος παράγοντας την επίλυση του Σκοπιανού ζητήματος. Και να δώσω και δύο παραδείγματα συμφωνιών ελληνικών
που άλλαξαν παρά το γεγονός ότι πέρασαν από την κοινωνία των εθνών. 1925 η συμφωνία του Political FOF, ενώ πέρασε από την κοινωνία των εθνών σημερινός ΟΗΕ, άλλαξε στην πορεία. 1927 ο Αλέξανδρος Ζαΐμης αλλάζει άλλη συμφωνία, η μία με τη Βουλγαρία, η άλλη με τη Γιουγκοσλαβία. Διεθνείς συμφωνίες που τροποποιήθηκαν. Θέλω η Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί ότι αν κυβερνήσει θα αλλάξει συμφωνίες. Απαντήσει, και Βελόπουλε, να μην παραμείνει στην γραμμή Μητσοτάκη ότι συμφωνίες δεν αλλάζουν. Είναι μισές αλήθειες. Κύριε Βελόπουλε, να απαντήσει ο κύριος Μαρβιτζιώτης. Λοιπόν, δύο πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίζει, δεν πιστεύει αυτή τη συμφωνία και δεν πρόκειται να την ψηφίσει. Είτε βρίσκεται στην αντιπολίτευση, σήμερα και τη φέρει ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη Βουλή, είτε στην επόμενη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται σαν πλειοψηφία να ψηφίσει αυτή και να κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Μπράβο. Αυτό σημαίνει, κύριε Βελόπουλε, κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Εφόσον δεν θα υπάρχει συμφωνία, θα καθίσουμε να διαπραγματευτούμε. Μα αφού υπάρχει, σας λέω, θα την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τι θα κάνετε, κυβέρνηση. Να την διαπραγματευτούμε. Κυβέρνηση τώρα, θα είστε, λέω. Τώρα, θα την ψηφίσουμε, θα την αλλάξετε. Κοιτάξτε, κύριε Βελόπουλε. Δεν μου απαντάτε. Εμείς δεν πρόκειται, να την κυρώσουμε. Δεν πρόκειται άλλο να την κυρώσουμε. Και άλλο πέρασε συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε κυβέρνηση. Αυτό ρωτώ εγώ. Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Και εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να διαφωνήσετε με τον αρχηγό σας. Άλλο ρωτάω. Ο αρχηγός σας είπε δεν αλλάζει συμφωνία. Κύριε Βελόπουλε, δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, καταλαβαίνω την αγωνία σας. Να φανείτε ως ο μέγας Μακεδονομάχος. Είμαι Μακεδονομάχος. Ο μέγας Μακεδονομάχος. Είμαι Μακεδονομάχος. Το λέω γιατί έχω πάει και στα δικαστήρια. Εντάξει, κύριε Βελόπουλε, αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας να πείσετε ένα ακροατήριο ότι εσείς είστε ο καλύτερος προασπιστής. Αφήστε με να παίξω. Αφήστε, εσείς το κάνετε. Εσείς το κάνετε με σαφή πολιτικό πρόσημο. Εγώ θέλω να σας πω την ξεκάθαρη θέση μας. Δεν την κυρώνουμε, δεν την ψηφίσουμε. Και αν βρεθούμε στην κυβέρνηση χωρίς να έχει κυρωθεί, θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αλλάξει. Τελεία και παύλα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή ακούστηκε ότι στηρίζουμε στην Ευρώπη έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν τα έχουμε, δεν έχει καταλάβει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Το Βέμπερ. Διότι αυτό είπε. Ο κύριος Βέμπερ εχθές το βράδυ έκανε μία δήλωση και λέει: σέβομαι την ευαισθησία των Ελλήνων για το ονοματολογικό και σέβομαι απόλυτα τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πιστεύω ότι και θα ηγηθεί της Ελλάδος και θα κερδίσει και τη μάχη της ανάπτυξης και τη μάχη απέναντι στο λαϊκισμό. Ότι η Νέα Δημοκρατία διολυσθένει στην θέση της πολιτικής άνοιξης του 1994 και του λαός το 2008 είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να συζητήσει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό της. Αναφέρατε, χολέρα είναι αυτή, χολεριασμένη είναι. Δεν το καταλάβαινε αυτό. Είναι πολύ απλό. Έχουν στήσει πολιτική καριέρα σε αυτά τα πράγματα. Ιδεολογικά. Είδατε ο κ. Βελόπουλος, όσοι διαφωνούν είναι φασίστες ακροδεξιοί. Έχετε μάθει καραμέλα. Έχετε το ιδιώνυμο για να χαρακτηρίζετε. Επιτρέψτε μου, για να καταβάσουμε στην αγωνία, μην νοιάζεστε. Δεν είναι για χωρέρα, κύριο Μπάκη. Πολιτική ηγεμονία. Ενώ εσείς που λέτε γεσ μέσα στη Μέρκελ, είστε καλύτερα, παιδιά. Την έχει. Είστε καλύτερα, παιδιά. Ο Βορύδης, εσείς που λέγατε Γιώργη Μέρκελ και σήμερα προσκυνάτε στα τέσσερα, είστε καλύτεροι. Αυτοί έχουν την ελληνική ιδιολογία. Αυτοί έχουν την ελληνική ιδιολογία. Αντί να πείτε συγγνώμη. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά έχει και όριο στο θράσο. Πολιτικό θράσο. Μετά τη δολοφονία του Ράμπιν από έναν ακραίο φανατικό που δεν ήθελε τη συμβίωση. Όχι, βλέπω ακρότητες όμως. Βλέπω ακρότητες. Και από τότε, από το 1995 μέχρι σήμερα, παραμένει στη Μέση Ανατολή άλυτο το θέμα των δύο κρατών, των δύο λαών και της ειρήνης.